Κύριοι της κυβέρνησης, έρχομαι επίσης σε ένα ακόμα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όσα δώσατε για τον πολιτισμό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αν διαιρέσουμε το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ δια των 100.000 που εσείς οι ίδιοι λέτε ότι είναι ο αριθμός των ανθρώπων του πολιτισμού, τότε αντιστοιχούν 150 ευρώ στον καθένα. Αν πάλι τα μετρήσουμε δια των επιχειρήσεων που σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία είναι 43.000, αντιστοιχούν 348 ευρώ στην κάθε επιχείρηση. Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος των 15 εκατομμυρίων θα πάει σε δράσεις που ήδη τρέχουν και όχι σε νέες που προκύπτουν εκτάκτως λόγω της πανδημίας. Ταυτόχρονα, ακόμη και με τα ανεπαρκή μέτρα που εξαγγείλατε το Μάρτιο, αφήνεται έξω το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στον πολιτισμό, μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, οικαστικούς, τεχνικούς, άλλες ειδικότητες εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, από τα μέτρα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι είχαν κλείσει συμφωνίες συμμετοχής σε παραγωγές για τους επόμενους μήνες, δεν είχαν δηλαδή εργαστεί την προηγούμενη σεζόν. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συναυλίες, παραγωγές κλπ. Ακυρώθηκαν πριν την 1η Μαρτίου, που είναι η ημερομηνία για την αρχή καταβολής του επιδόματος. Ακόμη, ένα μέρος αυτοαπασχολούμενων καλλιτεχνών, όπως οι οικαστικοί, λόγω της δυσβάσταχτης φορολογίας που έχουν υποχρεωθεί να κλείσουν τα βιβλία τους στην εφορία και αρκούνται να εισπράττουν μικρά ετήσια ποσά με απόδειξη δαπάνης. Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί ότι στο χώρο του πολιτισμού, ιδιαίτερα με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συλλογικών συμβάσεων, που συνέτριψε κάθε εργασιακό δικαίωμα, έχει παγιωθεί η μαύρη, η αδήλωτη εργασία, καθώς και οι ευέλικτες μορφές, όπως εργασία με ημερήσιες προσλήψεις και απολύσεις. Η μεγάλη πλειονότητα εργάζεται λίγες μέρες το χρόνο, σε αντικείμενα που προβλέπουν ωστόσο πολύ απλήρωτη δουλειά, αφού οι λίγες αυτές ημέρες προϋποθέτουν μεγάλο διάστημα προετοιμασίας, δοκιμών κλπ. Που συνήθως είναι χωρίς αμοιβή. Παράλληλα, η ανεργία στον χώρο του πολιτισμού καλπάζει με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από τα μέτρα και όλοι οι άνεργοι καλλιτέχνες. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων στον πολιτισμό, όπως δραματικών σχολών, σχολών χορού, οδείων, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα επειδή αναγκάζονται να αποσχολούν με ολιγόρη εργασία 1-3 ώρες τη βδομάδα για να καλύπτουν πολλαπλά αντικείμενα σπουδών περισσότερους των 5 εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω συνιστούν ζωφερή πραγματικότητα, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην πλειονότητα, των καλλιτεχνών και άλλων εργαζομένων στον πολιτισμό σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθήστε να ολοκληρώσετε. Έχουμε υπερβεί πολύ το χρόνο. Δεν πειράζει. Δεν μιλάω άλλωστε πολύ συχνά, κύριε Πρόεδρε. Θα δείξετε την ανοχή σας. Άλλοι αρχηγοί κομμάτων εδώ μέσα μιλάνε για τα αντίστοιχα θέματα και 50 ωραία, λεπτά. Ωραία, μια υπόμνηση. Χωρίς διακοπή. Για την αντιμετώπιση λοιπόν της κρίσιμης κατάστασης απαιτείται καθολική εφαρμογή του επιδόματος για όλους τους ηθοποιούς, μουσικούς, σκηνοθέτες, οικαστικούς και εργαζόμενους στον κλάδο, ανεξάρτητα από τις σχέσεις εργασίας τους, ως το τέλος Απρίλη και ανανέωσή τους για όλη τη διάρκεια της κρίσης της επιδημίας. Παροχή επιδόματος ανεργίας στο σύνολο των ανέργων μέχρι να ξεπεραστεί το πρόβλημα του κορονοϊού χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παροχή του εποχικού επιδόματος που δίνεται κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, ασφαλιστική ικανότητα για όλο τον κλάδο. Ένταξη στα μέτρα όλων των μικρών επιχειρήσεων του τομέα με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τη μορφή και τον αριθμό των εργαζομένων που αποσχολούν. Προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς και εξώσεις και μη διακοπή των παροχών ίδρευσης, ηλεκτρικού, τηλεφώνου και ειδικά για τους αυτοαποσχολούμενους του κλάδου όπως σκηνοθέτες, παραγωγούς, οικαστικούς και άλλους, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών για την ατομική ασφάλιση το επόμενο τετράμινο χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,
διαμόρφωση αφορολόγητου ορίου στις 15.000 ευρώ και απαλλαγή τους από το τέλος επιτιδεύματος. Απόδοση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στους συντελεστές κάθε διαδικτυακής ή τηλεοπτικής προβολής θεατρικών, κινηματογραφικών έργων, σειρών κλπ.